Μια συστάδα από ωκεανογραφικούς αισθητήρες τοποθέτησαν επιστήμονες του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ στο ακρομόλιο του Μεγάλου Λιμενοβραχίωνα του Ηρακλείου, στοχεύοντας μέσω αυτής να δημιουργήσουν μια σειρά από δεδομένα για τον κυματισμό και τα ρεύματα που θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες πρόγνωσης της κατάστασης της θάλασσας και μάλιστα όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς τα συστήματα που τοποθετήθηκαν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας σε διαφορετικά βάθη θα δίνουν τη δυνατότητα για μια ευρύτερη προσέγγιση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Είναι ένα καινοτόμο βήμα στο να μπορούμε να παρακολουθούμε και να συλλέγουμε ωκεανογραφικά δεδομένα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και βεβαίως αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το προγνωστικό και ωκεανογραφικό σύστημα το οποίο λειτουργούμε για πρόγνωση γύρω από την Κρήτη, το Coastal Crete, γιατί όπως ξέρετε οι τεχνικές οι οποίες αξιοποιούν δεδομένα από επιτόπιες παρατηρήσεις είναι πολύ πλέον προχωρημένες και μπορεί ένα σημείο, το συγκεκριμένο σημείο το οποίο θα αρχίσουμε να παρακολουθούμε, να μας δώσει τέτοια βοήθεια και υποστήριξη, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την πρόγνωση για όλο το για όλη την περιοχή γύρω από την Κρήτη, την οποία την παράγουμε. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο διευθυντής του εργαστηρίου Νίκος Καμπάνης είπε ότι πρόκειται για αισθητήρες που θα ενισχύσουν τα δεδομένα επιτόπιας θαλάσσιας παρακολούθησης και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο, που θα δίνουν σημαντική πληροφόρηση και θα έχουν σημαντική αποτύπωση για την αυσιπλοεία αλλά και την αλία. Άρα λοιπόν, όταν αρχίζει και μαζεύει κανείς κάπου δεδομένα, αυτό είναι πάντα πάρα πολύ χρήσιμο. Τα δεδομένα λοιπόν αυτά καθεαυτά σε πρώτη φάση είναι πολύ χρήσιμα. Σε δεύτερη φάση, αυτό που θα κάνουμε, θα παίρνουμε αυτά τα δεδομένα και θα τα αξιοποιούμε μέσα στο προγνωστικό σύστημα Coastal Crete το οποίο λειτουργούμε, το οποίο μας δίνει μια ωκεανογραφική πρόγνωση για την κατάσταση της θάλασσας σε ένα μεγάλο χώρο γύρω από την Κρήτη. Θα αξιοποιούμε τα δεδομένα αυτά ώστε να βελτιώνουμε την πρόγνωσή μας. Οι αισθητήρες που τοποθετήθηκαν και που με τη λειτουργία τους θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, επιπλέον θα χρησιμεύσουν με την αξιοποίησή τους και για παρατηρήσεις κλιματικών δεδομένων, εμπλουτίζοντας την πληροφορία που θα μπορεί να έχει ένα λιμάνι όπως του Ηρακλείου με τις σύγχρονες ανάγκες. Είναι ένα βασικό εργαλείο αυτό. Και το ξεκίνημα ενός, θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα μικρό λιθαράκι τώρα. Εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος μελλοντικά να μπορέσω να ενισχύσω όλο αυτό το δίκτυο εδώ πέρα με ένα πιο εμπλουτισμένο σύστημα παράκτειας παρακολούθησης της θάλασσας.